την κατασκήνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων η Χριστιανική Αγωγή Γέχα στην καταπράσινη Χρυσοπηγή επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Ερών Κυνηγήτας Θεολόγος, ο οποίος έγινε δεκτός με πολύ σεβασμό και μεγάλη χαρά από τα παιδιά που φιλοξενούνται. Ο Σεβασμιότητος επένεσε τα παιδιά για την παρουσία τους στη μεγάλη αγκαλιά της Εκκλησίας, προτρέποντάς τα να παραμείνουν κοντά της και κοντά στο Χριστό, που ασφαλίζει και φωτίζει την νεότητα. Ακόμα περισσότερο έργο γίνεται αυτές τις λίγες μέρες εδώ στην κατασκήνωση, όπου είστε όχι μόνο ομοδίαιτοι, ομόσκηνοι, αλλά είστε και ομοφρονούντες, είστε και συνοδοιπόροι σε έναν δρόμο ευλογημένο και άγιο, τον δρόμο του Χριστού. Με ευχηθώ στους ομαδάρχες σας, το αρχηγό έρχεται, και στον υπαρχηγό σας και στον αρχηγό σας καλή δύναμη. Παράλληλα συνεχάρη τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην κοινή μητέρα όλων, δηλαδή την Εκκλησία. Σήμερα εδώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο ζούμε τη δροσιά στη διπλή της διάσταση, και τη δροσιά τη φυσική εδώ πάνω στο βουνό, αλλά και τη δροσιά την πνευματική, καθώς αναστρεφόμαστε με τα νέα παιδιά, τα παιδιά της Εκκλησίας μας, τα οποία εμπιστεύονται τα νιάτα τους στο Χριστό, αυτή την όμορφη και ευαίσθητη ηλικία της ανθρώπινης ζωής, αφού γραζόμεθα τις αγωνίες τους, τον παλμό της καρδιάς τους, τους προσφέρουμε το μήνυμα της ελπίδος του Χριστού, προσπαθούμε με όποια εργασία που γίνεται εδώ να θωρακίσουμε αυτά τα παιδιά. Η Εκκλησία μας δεν θέλει τα παιδιά ούτε άβουλα, ούτε κλεισμένα σε έναν εικονικό κόσμο. Η Εκκλησία ως μητέρα που είναι αγωνίζεται να θωρακίσει τα παιδιά μας με τον κατάλληλο τρόπο, για να μπορέσουν να βγουν στην πραγματική ζωή και στην πραγματική κοινωνία, να παλέψουν και να νικήσουν. Η Εκκλησία προσφέρει τα πνευματικά εκείνα αντισώματα απέναντι στην φθορά και στην παρακμή, την οποία δυστυχώς βιώνουμε σε πολλές εκφάνσεις της σημερινής ζωής και στην πατρίδα μας. Αυτά τα παιδιά θα πάρουν τη σκυτάλη της κοινωνίας, και η ελπίδα μας είναι να προχωρήσουν την κοινωνία μας σε δρόμους πιο ευλογημένους, σε δρόμους πίστεως, σε δρόμους αγάπης, σε δρόμους πραγματικής πρόοδου. Εδώ γίνεται μια σπουδαία εργασία, όπως και στην άλλη την κατασκήνωσή μας, στη Χριστού Πηγή, μια επένδυση στις ψυχές των παιδιών. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα από την Γέχα καταβάλουν και πολύ κόπο και πολλές ώρες και έξοδα πολλά για να στήσουν και να λειτουργήσουν αυτή την κατασκήνωση, που είναι μια προσφορά της Εκκλησίας μας προς την νεολαία. Σε αυτούς λοιπόν αξίζουν και ευχές και συγχαρητήρια και ο έπαινος της Εκκλησίας, διότι όπως σας είπα η επένδυση που γίνεται στα παιδιά είναι μια επένδυση πραγματικά ελπιδοφόρα και ουσιαστική και πραγματική. Οι κατασκηνωτές με τη σειρά τους μέσα σε κλίμα χαράς έψαλαν εκκλησιαστικούς ύμνους και τραγούδησαν νεανικά χριστιανικά τραγούδια και μετέδωσαν στους παριστάμενους μια γεύση της κατασκηνωτικής ζωής. Οι ομορφότερες αναμνήσεις που έχω από τη ζωή μου είναι τα καλοκαίρια που ήμουν και εγώ στις κατασκηνώσεις εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και ζούσα την ομορφιά της πίστεως, την ομορφιά της κοινωνικότητος, την ομορφιά της κοινής ζωής μέσα στη φύση που είναι ο μεγάλος ναός του Θεού, μέσα στην αγάπη της Εκκλησίας, μέσα στην ομορφιά της πίστεως, αλλά και μέσα στην χαρά της αναστροφής με φίλους κάτω από την κοινή στέγη. Είναι όμορφες εμπειρίες που μας ακολουθούν μια ολόκληρη ζωή. Και όλοι μας όσοι έχουμε ζήσει, έχουμε ευλογηθεί να ζήσουμε τέτοιες εμπειρίες, ανατρέχουμε σε αυτές τις εμπειρίες και ενδυναμωνόμεθα και στηριζόμεθα και εμπνεόμαστε στον καθημερινό μας αγώνα.